Θα πάμε να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Βασίλη τον Τζιρόπουλο από το ράδιο Πρώτο να μας πει πώς θα παίξει η Ομόνοια στο σημερινό παιχνίδι. Καλησπέρα, Βασίλη, από Θεσσαλονίκη. Βασίλη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τώρα σε ακούμε, τώρα σε ακούμε. Λοιπόν, καλησπέρα. Αν και υπολόγιζα αυτή την καλησπέρα σήμερα τη λέγαμε από κοντά από το στούντιο, αλλά βλέπεις ο κορονοϊός μας αφήνει. Σωστό. Είναι δύσκολο να ταξιδέψεις. Ναι, ναι. Θα τα πούμε κάποια στιγμή για από κοντά. Το λοιπόν, για την Ομόνοια η σημερινή ημέρα είναι ιστορική. Γιατί είναι το πρώτο της παιχνίδι σε ομίλους Ευρωπαϊκής Οργάνωσης. Α, είναι το πρώτο παιχνίδι όλων των εποχών. Δεν έχει ξαναπαίξει σε Ευρωπαϊκή Διοργάνωση ποτέ. Σε ομίλους. Όχι, όχι. Σε ομίλους όχι. Α, όχι, μάλιστα. Σε ομίλους δεν έχει πέσει. Μάλιστα. Είναι το πρώτο της. Υπάρχει και ένα ποστάρισμα που καλωσορίζει την με αφορμή το πρώτο της παιχνίδι. Βλέπω δηλώσεις που έχουν γίνει όχι από το εσωτερικό της ομάδας, δηλαδή από κάποιο παράγοντα, μη παράγοντα ή ποδοσφαιριστή από την προπονητική ομάδα, αλλά παλαιότερους ποδοσφαιριστές, ότι υπάρχει μια μεγάλη ισοδοξία ότι μπορεί να πάρει και νίκη σήμερα στην Τούμπα. Φυσικά χθες ο Χένρι Κεμπέρκ είπε ότι αυτά τα παιχνίδια μας δώσουν εμπειρία και είναι δύσκολα παιχνίδια με πολύ καλές ομάδες, μια διαφορετική προσέγγιση δηλαδή στη σχέση με το πώς το βλέπει ο κόσμος, αλλά ο κόσμος πάντα είναι αισιόδοξος. Και το θετικό για την Ομόνοια είναι ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, εκτός από τον Τιάκο, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί από τον κορονοϊό, καθώς είχε βρεθεί θετικός και έχασε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα προπονήσεων, έμεινε πίσω και έτσι είναι ανέτοιμος. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στην διάθεση του Χένρι Κεμπέρκ. Ναι. Υπάρχει κάποια ενδεκάδα, πιθανή ενδεκάδα, την οποία μπορείς να μας πεις πώς θα ξεκινήσει η Ομόνοια? Ναι, αυτό μπορώ να πω, Νίκο, είναι ότι ο Χένρι Κεμπέρκ και στους αγώνες της προκριματικής φάσης και στα play-off του Champions League με τον Ολυμπιακό δεν αλλάζει ούτε σχηματισμό, ούτε φιλοσοφία, και για να αλλάξει παίχτη θα πρέπει να έχει πρόβλημα τραυματισμού παίχτης. Έχει μια σταθερή πολιτική. Για να φανταστείς, πέρσι, κατά τη διάρκεια του περσινού πρωταθλήματος, είχε δεχθεί έντονη κριτική από τους φίλους της Ομόνοιας αλλά και από τους δημοσιογράφους, γιατί δεν προχωρούσε και σε αλλαγές κατά τη διάρκεια των αγώνων. Επέμενε δηλαδή σε 12 ποδοσφαιριστές, 13 ποδοσφαιριστές, τίποτα παραπάνω. Αναμένεται λοιπόν να ξεκινήσει με Φαμπιάνο κατά τα δοκάρια, Λούφνερ και Λάγκ στο κέντρο της άμυνας, Χούμποτσαν και Λέζιακ στα δύο άκρα της άμυνας, δεξιά Χούμποτσαν, αριστερά ο Λέζιακ. Μπροστά τους Γκόμες και Γκόμεθ. Ο Γκόμες είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξέρει μπάλα, αρκετή μπάλα, δημιουργικός, είναι από αυτόν που περνάει όλο το παιχνίδι. Δεν είναι και τόσο καλός στην αμυντική του λειτουργία. Ο Γκόμεθ είναι ένα καλό μηχανάκι. Μπροστά από αυτό το δίδυμο θα είναι ο Φώτης ο Παπουλής, που ο Φώτης έχει περισσότερα έτσι, επιθετικά προσόντα. Τα αμυντικά του δεν φημολογείται για τα καλά του αμυντικά καθήκοντα. Στα δυο φτερά ο Μποτεάκ, ένας Γάλλος εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αν και μεγάλος ηλικία, 34, έχει ταχύτητα, έχει πολύ καλή τεχνική και έχει καλά τελειώματα. Αριστερά στο φτερό ο νεαρός Τζονής, ένας ποδοσφαιριστής με πάρα πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, με ένα πάρα πολύ καλό σωματότυπο, έχει κοφτή τρίπλα, δηλαδή στο κοντρόλ του μπορεί να στην κόψει αντίθετα την μπάλα και να σου φύγει και να μην το καταλάβεις αν που έχει φύγει, και έχει και τελείωμα. Και μάλιστα για τον Τζονή, πριν από σχεδόν ένα μήνα ενδιαφέρθηκε επίσημα η Ολλανδική Χρόνιγκεν να τον αποκτήσει, και η Ομόνοια είπε όχι. Μάλιστα. Και στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ντούρις, ο διεθνής επιθετικός της Εθνικής Σλοβακίας, ο οποίος από την αρχή αυτής της χρονιάς με προκληματικά και πρωτάθλημα δεν έβρισκε δίχτυα, δυσκολευόταν να βρει δίχτυα και πέτυχε το πρώτο του τέρμα στην τελευταία αγωνιστική στο παιχνίδι με τον Εθνικό Άχλας, στην νίκη της Ομόνοιας με 2-1. Ο Τσονής, αυτό θα είναι το σχήμα. Ναι, ο Τσονής πόσο χρόνο είναι?
Είναι 19. Και από πού προέρχεται? Είναι από τα 15 του στην Ομόνια. Μάλιστα. Ήτανε σε κάποια άλλη ομάδα και... πριν και τον πήρε η Ομόνια ή από τις ακαδημίες? Ναι, ναι. Όχι, 15 χρονών πήγε στις ακαδημίες Ομόνιας. Τον πήρε από κάποια άλλη ακαδημία. Και επίσης έχει και έναν 17 χρονών, μπορεί να μην έχει συμπληρώσει ακόμα. Και που σίγουρα θα το βάλει αλλαγή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το βάλει αλλαγή, γιατί είναι σταθερές οι αλλαγές του. Γι' αυτό το λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο νεαρός Λοΐζου. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με όλο το μέλλον μπροστά του. Και καλά θα κάνουν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να επικεντρωθούν λίγο σε αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Είναι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές και ίδιο Νίκο. Ο Λοΐζου είναι αναπληρωματικός αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά σίγουρα θα το χρησιμοποιήσει. Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω, επειδή εντάξει ακούσαμε χτες τον προπονητή της ομάδας της Ομόνιας εδώ, είδαμε έτσι το στίγμα της σκέψης του, τι ακριβώς σκέφτηκε αυτός. Όντως είναι συγκρατημένος, αυτή είναι η αλήθεια, και λογικό είναι. Βέβαια οι φίλαθλοι, όπως είπες προηγουμένως, πολύ λογικό είναι να θέλουν να κερδίσουν όλοι, και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ φυσικά θέλουν να κερδίσουν όταν παίζουν μέσα. Λογικό είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, υπάρχει κάποιος παίκτης ο οποίος έμεινε στην Κύπρο και ήταν βασικός και δεν ήρθε? Ο Τιάγκο. Ποιος? Ο Τιάγκο. Ο Τιάγκο, ναι. Ο Τιάγκο, ποδοσφαιριστής. Ναι, ο ποδοσφαιριστής που αντιμετώπισε τον πρόβλημα τον κορονοϊό. Μάλιστα. Αυτός είναι, μάλιστα. Okay. Εντάξει. Γιατί, δεν, γιατί ο Τιάγκο ήταν, θα ήταν βασικός αν ερχόταν φυσιολογικά. Αν ήταν και καλά, ναι. Ναι, βασικός. Θα εννοώ, αν δεν είχε χάσει χρόνο προετοιμασίας και προπονήσεων, σαφώς θα ήταν στις βασικές επιλογές του θέλουν και πέρα. Ωραία. Νομίζω μας έδωσε το στίγμα και πιστεύω ότι θα έχουμε και τη δυνατότητα και να τα πούμε και κάποια στιγμή και αύριο μετά το μάτς, αφού όλα πάνε καλά. Φυσικά, φυσικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Βασίλη για το όσο μας είπες από την όμορφη Κύπρο. Να είσαι καλά, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Γεια, γεια. Focus 103,6.